Άνδρος, εδώ που το νερό κυριαρχεί, η Δρούσα, όπως ήταν παλιότερα γνωστή. Μια περιπλάνηση στην άγρια ομορφιά του νησιού, ακολουθώντας το νερό και μια κλεφτή ματιά στις προσπάθειες για την προστασία της. Η Άνδρος είναι το πιο υγρό νησί των Κυκλάδων, γιατί δέχεται ομβροφόρους ανέμους από τα βορειοανατολικά, με αποτέλεσμα να έχει πολλά ποτάμια συνεχούς ροής που δεν συναντάμε πουθενά άλλου στις Κυκλάδες. Η υψηλή υγρασία του νησιού αντικατοπτρίζεται και στη βλάστηση με πολλά παρόχθια δάση, τα οποία είναι μοναδικά για την περιοχή του Αιγαίου, μεταξύ αυτών και τα παρόχθια δάση σκλήθρων, τα οποία στις αλουβιακές αποθέσεις των ποταμών σχηματίζουν συστάδες οι οποίες είναι μοναδικές στην περιοχή του Αιγαίου. Το σκλήθρο είναι ένα είδος το οποίο εξαπλώνεται κυρίως στην κεντρική Ευρώπη. Στη νότια Ευρώπη η εξάπλωσή του είναι πιο σπάνια, πιο σποραδική, και στην Άνδρο έχουμε την νοτιότερη συστάδα σκλήθρου στην Ευρώπη. Οι αποθέσεις φερτών υλικών στο δέλτα της Βόρης καλλιεργούνταν παραδοσιακά μέχρι τις δεκαετίες του 50 και του 60 από ντόπιους γεωργούς και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν. Συνέπεια της εγκατάλειψης ήταν η δημιουργία ενός σημαντικού δάσους σκλήθρων στην περιοχή της Βόρης, που είναι συνέχεια των παρόχθιων δασών σκλήθρου τα οποία προϋπήρχαν στην περιοχή. Το δάσος με τα σκλήθρα που βλέπετε στην θάλασσα είναι προϊόν της εγκατάληψης. Πριν 50-60 χρόνια δεν υπήρχε αυτό το δάσος. Όλη η περιοχή καλλιεργόταν από τους μόνιμους ντόπιους κατοίκους. Τα σκλήθρα ευδοκιμούσαν στη κήτη του ποταμού. Η κήτη του ποταμού ήταν χτισμένη δεξιά και αριστερά με ξερολιθιές. Τα δάση σκλήθρων της Άνδρου υπέστησαν σημαντικές καταστροφές από μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα πριν μερικά χρόνια, με αποτέλεσμα να καταστραφούν εκατοντάδες δέντρα, αλλά και αυτά τα οποία παρέμειναν στην περιοχή κατακλείστηκαν από νερό, δημιουργήθηκαν λόγω προσχώσεων έλλη στις περιοχές των σκλήθρων, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να έχουμε εκτεταμένες πάλι νεκρώσεις πολλών δέντρων σκλήθρων. Με το πρόγραμμα LIFE γίνεται μία προσπάθεια στην εκβολή του ποταμού να φυτευτούν σκλήθρα, για να δώσουμε στην όχθη του ποταμού όσο μπορούμε την παλιά μορφή του. Το έργο LIFE Andros Park στοχεύει στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση χερσαίων βιοτόπων προτεραιότητας, στους οποίους κυριαρχεί το σκλήθρο, καθώς επίσης και στην προστασία απειλούμενων ειδών, όπως ο θαλασσοκόρακας και ο αιγαιόγλαρος, αλλά και η μεσογειακή φώκια. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία ενός σήματος ποιότητας, το οποίο θα τοποθετηθεί στα τοπικά προϊόντα και θα διευκολύνει την προώθηση και την ανάδειξή τους, αλλά επίσης και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των επισκεπτών της Άνδρου. Thank you.
είμαστε άνθρωποι, εκπρόσωποι από το λιμεναρχείο, από το Δήμο, από την οργάνωση για την προστασία της προσωπικής φώκιας, από τους αλλήλους, από την περιφέρεια. Σημαίνει ένα πράγμα, ότι όλες οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος βασίζονται στην συνεργασία και στην αρμονική συνύπαρξη όλων όσων ζουν με το περιβάλλον. Και αυτός είναι και ο στόχος, αυτή η αρμονική συνύπαρξη. Διατάραξη αυτής της αρμονικής συνύπαρξης δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στα ζώα και στα φτηνά και στα φυτά, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Η Άνδρο είναι ένας τόπος στο οποίο υπάρχουν ψαράδες πάρα πολλοί και κάνουν αυτό το επάγγελμα εδώ στον τόπο μας, στα 4 λιμάνια, γύρω στα 100 μέλη με 60 σκάφη περίπου επαγγελματικής αλής. Έχουν αυξηθεί στις περιοχές μας πολύ η φώκια και τα δελφίνια, γιατί έχει πολύ μείωση οι αλλιεύματα. Και αυτά ψάχνουν, ας πούμε, και ψάχνουν συνήθως να βρουν τροφή, όπως και εμείς, για να επιβιώσουμε αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι οι φώκες και τα θηρία ψάχνουν και αυτοί δεν βρίσκουν και βρίσκουν τα εργαλεία και ψαρεύουν με τα δικά μας εργαλεία για να ζήσουν και εκείνα. Αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση της φώκιας με τους παράκτιους αλλήλους και μέχρι να υπάρξει υποστήριξη κεντρικά, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υποστήριξης, όπως είναι ο αλλιευτικός τουρισμός. Ιδιαίτερα για τη μεσογειακή φώκια θα πρέπει να πούμε ότι ο ευρύτερος θαλάσσιος χώρος της Άνδρου αποτελεί μια σημαντική περιοχή, καθώς γύρω βρίσκονται σημαντικές αναπαραγωγικές αποικίες του είδους. Και φαίνεται ότι η Άνδρος αποτελεί ένα σημαντικό χώρο, ο θαλάσσιος χώρος γύρω από το νησί, όπου τα ζώα αυτά τρέφονται. Φυσικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές δράσεις, όπως είναι οι καθαρισμοί σπηλαίων, οι καθαρισμοί βυθών, αλλά και η εμπλοκή του τοπικού πληθυσμού, κυρίως όσον αφορά τόσο την προστασία της θάλασσας, όσο όμως και την παρέμβαση όταν ζώα, όπως η μεσογειακή φώκια, άρρωστα ή τραυματισμένα, έχουν ανάγκη από περίθαλψη, διάσωση και προστασία. Γίνονται συγκεκριμένα σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες για τον τοπικό πληθυσμό, ώστε και να γνωρίσουν τη βιολογία και την οικολογία αυτών των ζώων, αλλά και να μπορούν να συμβάλλουν σε περιπτώσεις όπου ζώα έχουν ανάγκη από διάσωση και περίθαλψη. Η Άνδρος φιλοξενεί περισσότερα από 1.600 είδη φυτών. Από αυτά, 150 μπορεί κανείς να γνωρίσει στο βοτανικό κήπο. Μεταξύ τους, τα σημαντικότερα είδη που απατώνται στα δάση κλήθρου του νησιού. Ο βοτανικός κήπος, τον οποίο λειτουργεί καΐρος βιβλιοθήκη, είναι επισκέψιμος και στόχος του είναι και η διατήρηση των ειδών αυτών. Η αποκατάσταση των συστάδων σκλήθρου της Άνδρου γίνεται με φύτευση δέντρων. Τα δενδρίλια προέρχονται από σπέρματα σκλήθρου συλλεγμένα από περιοχές του νησιού. Η σχέση συμβίωσης που έχουν τα σκλήθρα με μικροοργανισμούς του εδάφους απαιτεί την παρουσία τους από τα πρώτα κιόλα στάδια της ζωής τους. Τα σπορόφυτα σκλήθρου παραμένουν και αναπτύσσονται ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταφέρονται στην Άνδρο όπου μεταφυτεύονται σε μεγαλύτερα δοχεία και εγκλιματίζονται και στο τέλος τοποθετούνται στις επιλεγμένες θέσεις στους βιοτόπους της προτεραιότητας.
Στο νότο του νησιού, στο Κόρθι, ο γελός είναι το ορμητήριο της ομάδας που επισκέπτεται τις νησίδες και τη θάλασσα που περιβάλλει το νησί, καθώς εκεί βρίσκεται το σκάφος του Δήμου Άνδρου, Καλυψό. Άνδρος φιλοξενεί σημαντικά είδη και οικοτόπους, όπως ο Μαυροπετρίτης, ο Σπιζαετός, ο Θαλασσοκόρακας και ο Γεώγλαρος. Γι' αυτό, μεγάλο μέρος της σε στεριά και θάλασσα έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Ήδη από το 2011 γίνονται προσπάθειες για την προστασία των περιοχών και των ειδών αυτών, με τον Δήμο Άνδρου να αποτελεί σταθερό παρονομαστή. Λίγο πιο ανοιχτά αν μπορείς. Μπορείς να σταματήσεις. Η ευρύτερη περιοχή της Άνδρου φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς όλων των ειδών θαλασσοπουλιών που βρίσκονται στην Ελλάδα και το Αιγαίο, με τις βραχονισίδες και τη θάλασσα να αποτελούν ζωτικό χώρο για αυτά. Οι βραχονισίδες είναι σημαντικές καθώς σε αυτές βρίσκονται οι αποικίες των θαλασσοπουλιών, στις Άνδρου συγκεκριμένα, του θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου, ενώ τα είδη αυτά
τρέφονται στις παράκτες περιοχές του νησιού. Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πολλές δράσεις για την προστασία και την αποκατάσταση των βραχονησίδων, στις οποίες φωλιάζουν τόσο θαλασσοπούλια όσο και άλλο χαρακτηριστικό είδος της άνδρου, ο μαυροπετρίτης. Και τώρα θέλουμε να επεκτείνουμε αυτή τη δράση και στο θαλάσσιο χώρο. Με την συλλογή των πλαστικών απορριμμάτων, τόσο στις αποικίες και στις φωλίες των θαλασσοπουλιών, όσο και στην επιφάνεια και στο βυθό της θάλασσας. Η άγρια ομορφιά που συναντά κανείς σήμερα στην Άνδρο δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των ιδιαιτεροτήτων του ίδιου του νησιού, αλλά και της διαχρονικής σχέσης των κατοίκων της με τη γη και τη φύση. Η διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση της αρμονικής αυτής συνύπαρξης θα επιτρέψει στη φύση να προσφέρει ακόμα περισσότερα σε κατοίκους και επισκέπτες.